Καλημέρα σας. Κυριακή σήμερα 12 Ιουνίου του 2022. Βρισκόμαστε σε δάσος οξιάς. Τεράστια δέντρα. Λοιπόν, μαζί μου σήμερα έχω τον φίλο μου και μαθητή μου, τον κύριο Νίκο. Καλημέρα σας. Γεια σου δάσκαλε. Τι κάνεις, Άμα. Νίκο? Α, εδώ, ωραία. Πολύ ωραία, πανέμορφο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κάτι γίνεται μετά τις βροχές. Κάτι γίνεται. Βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε βρει. Ο Νίκος βρήκε ένα πολύ εξαιρετικό καρπόσωμα από το είδος Boletus aestivalis. Νίκο, ωραίο, ε? Πολύ ωραίο, ε? Πανέμορφο. Και από ό,τι βλέπω με πολύ ευδιάκριτο δίχτυ. Ναι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω σε λίγο. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε ένα εξαιρετικό καρπόσωμα από το είδος Boletus aestivalis. Βέβαια, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο είδος έχουμε πει σε παλιότερα βίντεο, αλλά σήμερα, επειδή έχω μαζί μου τον μαθητή μου τον Νίκο, θα πούμε μερικά πραγματάκια για το συγκεκριμένο είδος. Πάμε. Νίκο, τεράστιο πόδι. Πανέμορφο, ε. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Πω, πω. Και υπερβολικά βαρύ, ε. Ναι. Λοιπόν. Καλό. Πώς το ακούς? Πολύ ωραία. Καλά ακούγεται. Λοιπόν, Boletus aestivalis ή reticulatus, βολίτης ο θερινός ή ο δικτυωτός. Πρόκειται για βάση δύο μύκητα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, μερικές φορές πολύ μεγάλου μεγέθους. Βασιδιώματα με άνοιγμα πυλιδίου από 10-15, 20, 30 έως και 35 με 40 εκατοστά. Με πυλίδιο κυρτό για αρκετό διάστημα. Στην οριμότητα γίνεται επίπεδο. Μερικές φορές με γυριστή περίμετρο, κολποτή, κυματιστή, με χρωματισμό πύλιο δερμίδας, συνήθως καφετιά, μερικές φορές κρέμ, ελαφρώς κυτρινοπή, χνουδωτή σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας, λία σε προχωρημένο στάδιο. Σε συνθήκες ξηρασίας είναι ξερό κάπως χνουδωτό, όπως είπαμε. Σε συνθήκες υγρασίας, όπως είναι οι σημερινές, είναι κάπως ελαφρώς γλοιώδες. Όχι όμως τόσο έντονα γλοιώδες, όπως στο παρόμοιο είδος Boletus edulis. Σπανίο σε πρώιμο στάδιο μπορεί να κάνει λευκοπή σκόνη το συγκεκριμένο είδος, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις και όχι τόσο έντονη σκόνη όσο στο παρόμοιο είδος Boletus pinophilus. Μερικές φορές το πυλίδιο ή πυλιοδερμίδα γίνεται ανάγλυφη. Όχι τόσο έντονα όμως όσο στο παρόμοιο είδος Boletus pinophilus. Σπανίως με λευκοπή γραμμή. Πιο σπάνια. Όχι όμως τόσο έντονα
ευδιάκριτη όσο το μπολέτους έντουλης. Η μενοφόρα επιφάνεια αποτελείται από σωλήνες οι οποίοι καταλήγουν σε πόρους που σε πρώιμο στάδιο είναι λευκοί. Σε μέσο στάδιο της ηλικίας γίνονται κίτρινοι και στο τρίτο στάδιο, στο τελείωμα της ηλικίας τους, γίνονται λαδοπράσινοι, οπότε αφήνουν και τα σπόρια τους. Εδώ παρατηρούμε τις σωλήνες, τα σωληνάκια, τα οποία καταλήγουν σε πόρους, οι οποίοι οι πόροι είναι στρογγυλοί στο συγκεκριμένο είδος και στα άλλα παρόμοια είδη του γένους. Οι πόροι σε πρώιμο στάδιο δεν είναι ευδιάκριτοι με γυμνό μάτι. Αργότερα όμως, όσο μεγαλώνει το καρπόσωμα, προχωράει η ηλικία του, τόσο γίνονται πιο εμφανείς. Μερικές φορές οι πόροι και οι σωλήνες δεν εφάπτονται στο πόδι, είναι μη εφαπτόμενοι, αφήνουν κενό. Λοιπόν, πόδι κυλινδρικό, ροπαλόμορφο και συνήθως βαρελόμορφο. Μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και τα 20 εκατοστά, συνήθως από 5 έως 10, αλλά και τα 20-25 ανάλογα. Και σε φάρδος από 5, 10 έως και 15 εκατοστά. Το οποίο είναι στολισμένο με ευδιάκριτο δίχτυ, με δικτυωτή διακόσμηση, η οποία ξεκινάει από την κορφή του ποδιού και τελειώνει στη βάση. Η δικτυωτή διακόσμηση αγκαλιάζει όλο το πόδι σε αυτό το είδος. Στα άλλα παρόμοια είδη του γένους ξεκινάει από την κορφή και φτάνει περίπου έως το μέσο, το πολύ έως τα 3 τέταρτα του ποδιού. Με χρωματισμό καφετή κρέμι μερικές φορές, με κοιλίδες, κυτρινοπές, λευκοπό. Το δίχτυ συνήθως γίνεται σε πρώιμο στάδιο λευκοπό και αργότερα παίρνει το χρώμα της επιδερμίδας του ποδιού, όπως είπαμε, επιδερμίδα με χρωματισμό καφετή, κρέμ, ανάλογα την ηλικία του κάθε καρποσώματος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως επίσης και την υγρασία του περιβάλλοντος. Σάρκα λευκή, η οποία δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο, με πολύ ευχάριστη μυρωδιά και γλυκιά γεύση. Πρόκειται για φαγόσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, κορυφαίο είδος. Ένας από τους 4 κορυφαίους λευκόσαρκους βολίτες. Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Παρόμοια είδη είναι, όπως είπαμε, και τα άλλα 3 είδη του γένους, τα οποία είναι το μπολέτους έντουλης, το μπολέτους πινοφύλους και το μπολέτους αεραίος. Το συγκεκριμένο είδος εμφανίζεται σε δάση πλατύφυλλων, όπως είναι η οξιά, η βελανιδιά, η καστανιά, ακόμη και ο γάβρος. Με τα συγκεκριμένα δέντρα που προανέφερα, κάνει μυκοριζική συμβίωση. Συμβιώνει μυκοριζικά. Εμφανίζεται από τα τέλη Μαΐου, περίπου, μέσα με τέλη Μαΐου,
έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Όπως είπαμε, σε δάση πλατύφυλλων. Σχεδόν αποκλειστικά. Μπολέτους αεστίβαλης ή ρετικουλάτους. Βολίτης ο θερινός ή ο δικτυωτός. Λέγεται δικτυωτός γιατί η δικτυωτή του διακόσμηση ξεκινάει από την κορφή του ποδιού και τελειώνει στη βάση. Όπως είπαμε, καλύπτει όλο το στύπο. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του είδους. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Είναι ένα εξαιρετικό καρπόσωμα. Είσαι που σ' ακούγεται. Ναι. Τέλειο. Πολύ σφιχτό. Πανέμορφο, πανέμορφο. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, έχεις να πεις κάτι? Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, δάσκαλα. Ήταν κατατοπιστικότατες για τα χαρακτηριστικά. Είδες πως κάνει γυριστή κολποτή περίμετρο μερικές φορές. Και πως είναι το πόδι ροπαλόμορφο, όπως είπες. Ροπαλόμορφο, βαρελόμορφο. Ναι, πιο χοντροκάτω και πάει πιο στενό. Συνήθως αυτό το είδος κάνει κυλινδρικά πόδια. Ή ροπαλόμορφα, σπανιότερα βαρελόμορφα. Αυτό έχει τεράστιο πόδι. Σε σχέση με τα άλλα παρόμοια είδη του γένους, τα οποία κάνουν περισσότερο βαρελόμορφα πόδια. Αυτό έχει πιο μικρό καπέλο, πιο μεγάλο πόδι. Όσο μεγαλώνει το καπέλο, τόσο στενεύει το πόδι. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι. Σε αυτά τα είδη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και το μικύλιο. Να το σκεπάσουμε κιόλας. Πολύ ωραία. Νίκο, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο? Ήταν όλα ξεκάθαρα. Πώς το τρώμε? Συνηθισμένη ερώτηση. Το τηγάνι. Όπως και να το κάνεις, είναι εξαιρετικό. Αυτό δεν τρώγεται ομό? Όχι. Τα πολύ μικρά βασιδιώματα, κάποιοι αναφέρουν ότι μπορεί να φαγωθούν και ομά. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να πειραματιζόμαστε. Όχι, όχι. Ασχέτως που είναι κορυφαίο είδος, καλά είναι να μην τρώει το ομό. Βέβαια, ναι. Ομά τρώγονται κάποια συγκεκριμένα είδη. Όπως το κεσαρικό. Όπως το αμανίτα κέσαρα, το ρούσουλα βιρένσκες και ένα-δύο ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, μπόλε του αεστίβολης, η ρετικουλάτους. Και προχωράμε για άλλα. Βολίτης ο δικτυωτός ή ο θερινός. Παλιά το ονομάζανε αεστίβαλης, λόγω του ότι εμφανιζόταν στο θέρος δηλαδή. Αλλά αργότερα άλλαξε η ονομασία του. Το κάναν δικτυωτός. Και πολύ σωστά. Γιατί στο θέρος εμφανίζονται και τα άλλα δύο είδη, όπως είναι το μπολέτος πυμοφύλους και το μπολέτος αέραιος. Ναι. Βέβαια το μπολέτος έντολης εμφανίζεται πολύ πιο αργότερα. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Εξαιρετικά και πεντανόστιμα. Για να δούμε, θα βρούμε κι άλλα. Πώς το βλέπετε? Βέβαια, τώρα τι, στο ξεκίνημα το βρήκαμε αυτό. Έγινε, Νίκο. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.